Είστε Πειραιάς, γέννημα και θρέμα. Δεν το αρνείστε, είστε πολύ τοπικιστής και όπου βρεθείτε και όπου σταθείτε, τουλάχιστον και όπου σας δοθεί η ευκαιρία, το ομολογείτε. Ομολογείτε την αγάπη σας για την Πειραιά. Άλλωστε, το κάνετε και με τις πράξεις. Έχετε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, γι' αυτό το γνωρίζουν οι συμπατριώτες μας πολύ καλά. Και γι' αυτό και άλλωστε και σας τίμησαν τόσα πολλά χρόνια. Είστε ο μακροβιότερος βουλευτής της Πειραιάς, 12 χρόνια, πρώτος βουλευτής, πρώτος σε ψήφους τουλάχιστον από όσο θυμάμαι. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε στην αρχή. Πότε σας ήρθε η όρεξη να ασχοληθείτε με την πολιτική? Πότε καταλάβατε ότι είναι? Κοιτάξτε, ουσιαστικά από πολύ μικρή ηλικία ήμουνα, το γνωρίζουν αυτό οι φίλοι μου, οι συμμαθητές μου, πρόεδρος των μαθητών στο γυμνάσιο, στο πρώτο γυμνάσιο Αγίου Κατερίνης. Μετά την Χούντα ουσιαστικά, με τις πρώτες μαθητικές εκλογές, έγινα και ο πρώτος πρόεδρος των μαθητών του γυμνασίου μου. Και έτσι ξεκίνησε. Έτσι μπήκε το σαράκι. Γράφτηκα στην ΟΝΕΔ, από τους πρώτους που γράφτηκα στην ΟΝΕΔ και μάλιστα με τηλεγράφημα συγχαρητήριο από τον ίδιο τον τότε πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ακολούθως έγινα πρόεδρος των φοιτητών της Πειραιάς, της τότε Φοιτητικής Ένωσης Πειραιάς, με σκληρές μάχες, με σκληρούς αγώνες. Πρόεδρος της ΟΝΕΔ Πειραιάς μέχρι το 1981 και μετά με έπιασε το σαράκι της ιατρικής και της επιστήμης. Εγκαταλείπω λοιπόν την νεολαία και τη δάπνο του Φουκού και την ΟΝΕΔ και όλα αυτά και αφοσιώνομαι πλέον στην ιατρική. Φεύγω στην Γερμανία, στο Μόναχο, κάνω το διδακτορικό μου, κάνω την ειδικότητά μου, επιστρέφω στα Γιάννενα, δουλεύω στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, έρχομαι στην Θεσσαλονίκη, στο ΑΧΕΠΑ και στο Ιπποκράτειο, μάλλον πρώτα στο Ιπποκράτειο και μετά στο ΑΧΕΠΑ. Δουλεύω σαν πανεπιστημιακός, αλλά το σαράκι δεν βγαίνει, το χούι εδώ δεν φεύγει. Οι συνεργάτες μου φτιάξαν ένα βιογραφικό σας, είναι τεράστιο για αξιοζήλευτο, παιδίατρος επικουρικός, επίκουρος καθηγητής αναπτυξιακής και κοινωνικής παιδιατρικής στο ΑΠΦΙΤΑ, ναι. Διδάκτορ κοινωνικής παιδιατρικής και εφηβικής ιατρικής του Πανεπιστήμιου του Μονάχου, ειδικευμένο στην παιδιατρική στο Παιδιατρικό Κέντρο Μονάχου και στην Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, φοιτητής της Γερμανικής Ακαδημίας Αναπτυξιακής Αποκατάστασης και ένα σωρό έχω εδώ πέρα που άμα αρχίσω εδώ πέρα θα τελειώσουμε. Είναι η περίοδος της ζωής μου που παθιάζομαι κυριολεκτικά με τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, με τα παιδιά με νοητική στέρηση. Έχετε κρατήσει ακόμα την ευρακία? Εκεί πηγαίνω όχι μόνο σαν επισκέπτης, ελάχιστες φορές πλέον. Παραιτήθηκα εδώ από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δεν μπορεί να τα κουβαλάς όλα και να τα κάνεις όλα πλέον. Και απλώς είναι μια εποχή που από το 1981 ουσιαστικά μέχρι το 2000 παθιάζομαι με την ιατρική, αφουσιώνομαι στην ιατρική. Όλη μου η ζωή είναι τα παιδιά με σύνδρομο Down, τα παιδιά με νοητική στέρηση, τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, ηφηγησία, διδακτορικό, όλα γίνονται πλέον επάνω και δουλεύω με έναν άλλο κόσμο. Ξέρετε, είναι ένας διαφορετικός κόσμος και ό,τι έχω γράψει το πιστεύω απόλυτα. Είναι μεγάλη υπόθεση να δουλεύεις με γονείς οι οποίοι να τους ανακοινώνεις και να διαχειρίζεσαι το πρώτο σοκ της διάγνωσης, να τους ανακοινώνεις τη διάγνωση ότι θα κουβαλήσουν ένα γολγοθά σε όλη τη ζωή τους με ένα παιδί. Είναι ένας γολγοθάς ο οποίος δεν έχει σταματημό και έχει διάφορες διακυμάνσεις. Στην αρχή είναι αμφισβήτηση, αρχίζει η αποδοχή, μετά πάλι ξαναγυρνάνε πάλι πίσω, ακούνε κάτι στην τηλεόραση, παίρνουν ελπίδες, έρχονται πάλι σε σένα. Όλα αυτά, ξέρετε, τάζεις σαν πανεπιστημιακός δάσκαλος, τάζεις σαν γιατρός, τάζεις σαν ερευνητής και αυτά είδε ο τότε πρωθυπουργός ο Καραμαλής και η μετέπειτα σύζυγός του Νατάσα που τον είχα φοιτήτρια. Και με επέλεξε ως υφυπουργό κοινωνικής αλληλεγγύης να ασχοληθώ εκεί μετά πλέον ως πολιτικός πλέον και ως βουλευτής πλέον. Ωραία. Και έτσι και μπήκα στην πολιτική, να ξέρετε. Μπήκα στην πολιτική, μια ομάδα νέων τότε γιατρών και νέων πανεπιστημιακών σε όλη την Ευρώπη, με παρότρινση του μέντορά μου και του καθηγητή μου και υποψήφιου νομπελίστα του Τέοντορ Χέλμπρουγκ, ο οποίος ήταν η μεγαλύτερη προσωπικότητα στη Γερμανία στο κομμάτι της κοινωνικής παιδιατρικής, μας σώθησε να μπούμε στην πολιτική για να αλλάξουμε τα πράγματα εκ των έσω μέσα από την πολιτική στον χώρο της αναπηρίας, στον χώρο της νοητικής υστέρησης, σε έναν άλλο κόσμο που συνηθίζω πάντα να λέω, όπου τα προβλήματα δεν είναι μόνο προβλήματα των ίδιων παιδιών, αλλά των ίδιων οικογενειών, οι οποίοι κτίζουν ένα τείχος απομόνωσης από την υπόλοιπη κοινωνία, απομονωμένες οικογένειες, απομονωμένες παιδιά, απομονωμένα αδέλφια, στα οποία αφιέρωσα ουσιαστικά τα 5 χρόνια που ήμουνα στο τιμόνι της χώρας, κτίσαμε
Πέντε χρόνια τα κέντρα κοινωνικής αποκατάστασης, χτίσαμε τις μονάδες που βλέπετε, όλες τις μονάδες αυτές της κοινωνικής αλληλεγγύης. Είμαι υπερήφανος γιατί το κέντρο που υπηρέτησα, το Ψηλό Κέντρο Βόρειο-Ελλάδος, είμαι ο πρώτος που ενάντια στο ρου της ιστορίας κρατικοποίησα ένα κέντρο που ήταν ιδιωτικό, στο Ρετζίκι. Το κέντρο της Νανάκου, της Ευτυχίας Νανάκου, που ουσιαστικά δώσαμε ανάσα ζωής. Δεν μπόρεσα να κάνω το ίδιο φυσικά για τη μέρα του παιδιού Κατερίνης, αλλά και εκεί το βοηθήσαμε όσο μπόρεσα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά όμως. Η στέγηση υποστηριζόμενης διαβίωσης. Ευτυχώς είναι πολλοί που τα θυμούνται και σύντομα θα με τιμήσουν όλοι αυτοί οι γονείς των ατόμων με νοητική στέρηση με το ύψιστο βραβείο που μπορούν να δώσουν στην Ελλάδα. Με θυμήθηκαν τόσα χρόνια μετά και με φώναξαν και συγκινήθηκα. Θα είμαι μαζί τους τον Οκτώβριο. Με κάλεσε ο Δημήτρης Στεφανίδης, ο πρόεδρος της Προσγραμμία των Γονέων και Κηδεμών Γονών με Αναπηρία, σε μια ωραία εκδήλωση που θα κάνουμε στην Αθήνα. Και φυσικά την αποδέχτηκα. Σπάνια αποδέχομαι τέτοιου είδους εκδηλώσεις, αλλά την αποδέχτηκα γιατί νιώθω ακόμη κοντά τους και ερευνητικά ακόμη. Δουλεύω κάποια θέματα σε ερευνητικό μόνο επίπεδο για τα άτομα με νοητική στέρηση και κυρίως για τα παιδιά με το ADHD που λέμε, με το σύνδρομο δηλαδή διάσπασης προσοχής με υπερκινητικότητα. Με ιντριγκάρετε όμως τώρα. Ορίστε. Με ιντριγκάρετε λίγο τώρα να περάσω σε μια πιο πιπερατή ερώτηση, γιατί βλέπω έχετε ακόμα διάθεση να προσφέρετε, έχετε ακόμα όρεξη. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο ξέρετε είναι το μόνο που με στεναχωρεί ότι. Είναι ένα κοινωνικό θέμα σοβαρό. Μιλήσατε προηγουμένως για σαράκι της πολιτικής, πότε σας μπήκε κλπ. Δεν τολμώ να ρωτήσω αν ισχύει αυτό που λένε, δηλαδή αν σου μπει μια φορά δεν σου φεύγει. Και επειδή έχετε ακόμα όρεξη να κάνετε πράγματα, ο κύκλος της πολιτικής σας αυτής έχει κλείσει κατά την άποψή σας ή είναι ακόμα... Μου το ρωτάνε συνέχεια αυτό και μου το ρωτάνε και πολύ ψηλά ιστάμενα πρόσωπα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Χθες αφού κλείσαμε τη συνέντευξη με τον φίλο μου τον Μαργαρίτο Σκηνά, με τον οποίο είμαστε προσωπικοί φίλοι εδώ και δεκαετίες. Μου το ξαναρώτησε. Κοιτάξτε, η πολιτική είναι μια βιωματική κατάσταση και έχει και μια παιδευτική διάσταση, έντονα παιδευτική διάσταση. Μια φορά πολιτικός, πάντα πολιτικός. Ό,τι και να πεις, όσο ό,τι και να πεις μέσα σου η πολιτική δεν μπορεί να φύγει εύκολα. Αλλάζει διάσταση και αυτό που κάνω τώρα είτε στο ΣΕΒΕ είτε στην Εγνατία πολιτική είναι ένα άλλο είδος πολιτικής. Και αυτό που κάνω ακόμη πολλές φορές, συμμετέχοντας σε διάφορα φόρα, διεθνή φόρα, για τη μεγάλη μαθηναμία για τα άτομα με νοητική στέρηση πολιτική, και αυτό που κάνω και που λίγοι γνωρίζουμε στην ΠΕΜΕΤΕ, όπου είμαι αντιπρόεδρος, δηλαδή της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών και Εξαγωγών Επιτραπέζιας Ελιάς, πολιτική είναι, γιατί και σήμερα αφιέρωσα όλο μου το χρόνο το πρωί να συζητάω με τις πρεσβευτικές αρχές και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με τους ανθρώπους μας στην ΟΑΣΗ και των ΗΠΑ. Για τα νέα μέτρα που πιθανώς να λάβει, το νέο γύρο μέτρων που πρόκειται να λάβει η διακυβέρνηση Τραμπ και εν ώψη των εκλογών, γιατί σε κάθε εκλογές ξέρετε αναστατώνται τα πάντα. Ειδικά στις αμερικάνικες εκλογές. Μη τυχόν πλήξει τα ελληνικά προϊόντα, ιδιαίτερα τις ελιές, τα λάδια που με ενδιαφέρουν, τα ροδάκινα, βερίκοκα, προϊόντα ουσιαστικά που αφορούν τους Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι έχουν υποστεί χτυπήματα, βλέπουν την παραγωγή τους να μειώνεται, βλέπουν τις τιμές να πέφτουν. Αν δεν μπορούσαμε να διώξουμε και τα προϊόντα αυτά στην Αμερική που ζητούνται λοιπόν, πάρα πολύ. Όλα λοιπόν. Όλα είναι πολιτική. Θέλω να σας πω ότι όλα λίγο ή πολύ είναι πολιτική. Δεν φεύγει αυτό από μέσα μας. Από μέσα μας δεν φαίνεται πολύ. Μπορεί να. Κοινοβουλευτικά. Ναι, εντάξει, η κεντρική πολιτική σκηνή δεν είναι μόνο αυτή η πολιτική, να ξέρετε, αλλά. Έχω μάθει στη ζωή μου μια φράση να δανειστώ από τον κινηματογράφο που μου αρέσει πολύ και είμαι λάθος του κινηματογράφου. Ποτέ μην πεις ποτέ. Ποτέ μην λες ποτέ. Ποτέ μην λες ποτέ λοιπόν και γι' αυτό βαστώ μικρό καλάθι. Δεν ξέρω το τόπο, το χρόνο, πού. Πώς θα τα φέρει η ζωή. Πότε και πού. Και ποτέ είναι, η ζωή είναι ένας κύκλος, ξέρετε. Ξεκινάμε από κάπου. Ξεκίνησα τη ζωή μου μέσα στις ελιές, μέσα σε μια μικρή επιχείρηση που είχε τότε ο πατέρας μου, βοηθώντας τον, το λέω πάντα αυτό, στο μικρό μαγαζί εκεί στις 16 Οκτωβρίου που ξεκινήσαμε, μετά στην πρώτη αποθήκη που κάναμε εκεί στην έξοδο της πόλης απέναντι την Ομαρχία. Ξεκίνησα μέσα στις εξαγωγές της ελιάς, μέσα στη δεκαετία του 70, να τρέχω στην Γερμανία μαζί του, να προσπαθήσουμε να πουλήσουμε τις ελιές από την περιοχή μας εκεί. Και κανένας δεν πίστευε ότι θα ξαναγυρνούσα πάλι
μετά από 50 χρόνια, μετά από 40 χρόνια πάλι στις ελιές, να προσπαθώ τώρα να τις εξάγω από το Σίδνεϊ και από το Βανκούβερ μέχρι το, ξέρω εγώ, στην Νέα Υόρκη και τη Στοχόλμη και την Νότιο Αφρική, να βρίσκομαι, να προσπαθώ να κάνω νέα προϊόντα, να τις συνδυάσω, να παντρέψω την ιατρική και την μεσογειακή δίαιτα και τα ωφέλη της ελιάς και του λαδιού και τις φενόλες και τις πολυφενόλες και όλα αυτά και τις ευεργετικές συνέπειες που έχουν, να τα παντρέψω όλα αυτά, να τα αναπτύσσω όλο και πιο πολύ κόσμο και να φτάσω στο σημείο ποιοι εμείς, οι οποίοι ήμασταν η τελευταία τρύπα του ζουρνά, η πιο μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα, μέσα στα 60 χρόνια της εταιρείας, η μία στις τέσσερις ελιές η οποία τρώγεται διεθνώς, να είναι η Ελιές Κωνσταντόπουλου από την Κατερίνη. Όλα αυτά φυσικά έγιναν με μια διαρκή προσπάθεια, τις γενιές προσπαθούμε ουσιαστικά, ομαδικά, με ένα πνεύμα αλληλεγγύης, με ένα πνεύμα δυνατό, κατά τις οδηγίες. Μην προχωράτε παρακάτω, είναι οι επόμενες ερωτήσεις μου. Μου ανοίγετε την όρεξη για να προχωρήσω και λίγο. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Γι' αυτό σας λέω ότι και στην πολιτική το ίδιο συμβαίνει. Και στην πολιτική το ίδιο συμβαίνει. Ξεκίνησα από ένας πρόεδρος μιας μικρής ονέδης στην Πιερία. Πρόεδρος του 15 μελούς καταρχάς. Ναι, και πρόεδρος των μαθητών του Γυμνασίου Αγάνων μαζί με τον φίλο μου τον εκείνος ήταν στο κλασικό πρόεδρος, εγώ στο πρακτικό πρόεδρος και κάναμε ο Κώστας ο Παπαδόπουλος τότε μετέπειτα δικηγόρος και πρόεδρος του Πιερικού. Αυτό να τα ακούνε οι πιτσιρικάδες εκεί έξω ότι μπορεί να έχουν... Τα θυμάμαι κανένα φορά μαζί του, μετά με τον Κυριάκο τον Προβατήδη, ο οποίος τότε σπούδαζε μηχανικό στο Πολυτεχνείο, μετά έγινε βιβλιοπόλης, αλλά παλεύαμε μαζί στη Φοιτητική Ένωση Πιερίας εκείνη την εποχή, με τον Ιάκωβο τον Πετρίδη, μετέπειτα οφθαλμίατρος, άλλους, τον Φώτο, να θυμηθώ και κάποιους από το Κομμουνιστικό Κόμμα τότε και από την αριστερά, ή τον Τζαμαγκλή, μετέπειτα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι ήμασταν μια ομάδα, ξέρετε, ήμασταν μια ομάδα οι οποίοι όμως αγωνιούσαμε για τα προβλήματα της Πιερίας, για τα φοιτητικά θέματα της Πιερίας. Ο Αθανασιάδης, ένας Αθανασιάδης, ο Μιχάλης ο Αλεξανδρίδης, ο οποίος μετά πήγε στην Εφημερίδα Μακεδονία. Ήμασταν μια γενιά, ξέρετε, οι οποίοι μπορεί να ανήκαμε σε διαφορετικά κόμματα. Άλλο στο Πασόκ, άλλο στη Νέα Δημοκρατία, άλλο στην Ένωση Κέντρο Νέες Δυνάμεις τότε, όπως ήταν ο Κυριάκος ο Παπαδίδης ή ο Ιάκωβος ο Πετρίδης. Όλοι μας, άλλοι στην τότε Ρήγα Φεραίο και στην Δημοκρατική Ενότητα και στον Δημοκρατικό Αγώνα ή στην Πασποδαστική ή στην PPCP. Όλοι όμως και μετέπειτα που έκανα και στη ΦΕΑΠΤ και στην Φοιτητική και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής σαν Δαπίτης, που πάντα είμαι περήφανος για την Δαπίτη και αυτή η ιστορία μου. Όλοι ήμασταν μια ομάδα που αγαπημένοι όμως. Μπορεί να υπήρχαν έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις στην εποχή, ιδιαίτερα στην πρώτη μεταχουντική περίοδο, αλλά ήμασταν ομονιασμένοι, αγαπημένοι. Παλεύαμε για το καλό του τόπου μας. Είχαμε κοινά ιδανικά. Τα γραφεία της Φοιτητικής Ένωσης Πιερίας, εκεί που τώρα ήταν, μετά ήταν η καφετέρια Νατάσα και τα λοιπά. Εκεί μέσα στα... Θα φτάσουμε. Τρέχετε. Αυτά όλα, έχετε με λεγιώδες ταχύτητες στις συνέντευξες. Έτσι μια ωραίες αναμνήσεις. Το λέω πάντα, back memories, bad memories. Όταν τους βρίσκω όλους αυτούς, ξέρετε, σε διάφορα γεγονότα και σε διαφορετικά κόμματα. Αναπολύτε με πολύ έτσι νοσταλγία. Να ξέρετε ότι νιώθω πολύ ωραία, νιώθω πολύ δυνατά, όπως και τα χρόνια στα οποία, το ξέρουν λίγοι, τα πιο ωραία μου χρόνια στην Κατερίνη και στην Πιερία, ξέρετε ποια ήταν, τα καλοκαίρια στη Βροντού, στην κατασκήνωση της χριστιανικής αγωγής, της Γέχα που λέμε, σε διπλώνεται έναν άλλον Χιλδονάκη. Γιώργο Κωνσταντόπουλο. Έκανα άθωνα καλοκαίρια τότε στη Βροντού, στην κατασκήνωση της Γέχα. Και ήταν τα πιο ωραία χρόνια μου, να ξέρετε, στον Όλυμπο, στην Αγιακόρη, στη Βροντού, όπου εκεί γνώρισα έκανα τους πρώτους φίλους μου, έκανα τις πρώτες γνωριμίες μου και πήρα τα πρώτα μου χριστιανικά πιστεύω και την αγάπη μου, τη μεγάλη αγάπη μου για την Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό. Όλα αυτά δεν ξεχνιούνται. Όλα αυτά τα έζησα στην Κατερίνη, στην Πιερία, γι' αυτό και δεν, η σχέση με την Πιερία, ξέρετε, δεν είναι μια σχέση αγάπης. Μπορεί να αγαπάς, είναι μια σχέση έρωτα, ερωτεύεσαι πραγματικά. Την ερωτεύεσαι την Πιερία, την αγαπάς σίγουρα, αλλά πάνω απ' όλα όμως την ερωτεύεσαι. Και αυτός ο έρωτας δεν μπορεί να κοπεί ποτέ. Μπορεί να έχει κάποια διαλύματα, γιατί πρέπει να πας και αλλού, ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος, η Πιερία είναι πολύ μικρή, αλλά η καρδιά όμως, η ψυχή, στα όνειρα όταν θέλω να ονειρευτώ, όταν θέλω να ηρεμήσω, όταν θέλω να κλείσω τα μάτια, να φτάσω στο σημείο α που λένε εμείς οι γιατροί, όπου μπορείς πάλι να ηρεμήσεις και να δε, εκεί πλέον κλείνεις τα μάτια, κάνεις το σημείο με τη μέθοδο Σίλβα και φαντάζεσαι τον Όλυμπο, φαντάζεσαι τις ωραίες... Κατεβάζεις διακόπτη. Την Αγία Κόρη και εκεί πλέον ηρεμείς. Έρωτας αγιάτρεφος λοιπόν για την Πιερία γενικότερα. Παρ' όλα αυτά χάσατε και κάποιες εκλογές, είχατε και κάποιες έτσι ατυχίες. Κάποιες φορές ο κόσμος προτίμησε να στρέψει το βλέμμα του αλλού.
Έχετε καμιά πικρία για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, συνηθίζω να λέω πάντα κάτι. Ο πελάτης πάντα έχει δίκιο. το λέει αυτό, το έλεγε πάντα ο πατέρας μου. Αυτό είναι το πρώτο που μας έχει διδάξει στην δουλειά μας. Οι ψηφοφόροι και ο κόσμος πάντα αυτός έχει δίκιο. Και όταν μας ψηφίζει, δεν μπορεί να, όταν μας ψηφίζει και μας βγάζει πρώτος με διαφορά να είναι καλός, και όταν δεν μας ψηφίζει να μην είναι καλός. Άρα κάποια λάθη κάνουμε κι εμείς. Και έχω κάνει και προσωπικά λάθη. Ξέρετε, ο παππούς μου, η δουλειά της μάνας μου, ο οποίος ήρθε από την Τουρκία πρόσφυγας, μου έλεγε πάντα κάτι στα τουρκικά, μου το έλεγε, μια πολύ δυνατή παροιμία. Το μυρμήγκι πριν πεθάνει, βγάζει φτερά. Ναι, το έλεγε και ο δικός μου παππούς. Και ξέρετε, το νιώσα αυτό. Εγώ ήμουν ένας βουλευτής πιερίας. Μπορεί να είμαι υφυπουργός, μπορεί να περπάτησα και σε αθηναϊκά και σε διεθνή σαλόνια. Αλλά δεν πάντα όμως η συνείδηση πολλών ήμουν ένας βουλευτής επαρχίας, ένας βουλευτής περιφέρειας. Σας είπα όμως το μυρμήγκι κάποια στιγμή πριν πεθάνει βγάζει φτερά. Λοιπόν, και εγώ μετά το 12, όταν ξέρετε το 9, ένιωσα μεγάλη πικρία. Όντως, εκείνη ήταν μια πικρία, ήμουν υφυπουργός, δεν επανεξελέγει βουλευτής. Ξέρετε ότι έπαινε βρισκόμουν σαν αντιπολίτευση, ήμουν σαν αντιπολίτευση, ήμουν τομεάρχης υγείας. Σίγουρα θα είχα μια άλλη πορεία, έγινε και αλλαγή ηγεσίας. Πήγαμε από τον Καραμαλή στο Σαμαρά, εκεί είχα μια παύση, η οποία ξαναγύρισα στο πανεπιστήμιο, στις δουλειές μου, τα πάντα. Ξέρεις, διακοπές αυτές πάντα είναι επώδυνες και δύσκολα επανέρχεσαι. Παρ' όλα αυτά, εγώ επανήλθα το 12. Επανερχόμενος λοιπόν το 12, αντί να ασχοληθώ πλήρως με την πιερία, ασχολήθηκα με την IPU. Τι είναι η IPU? Είναι η Διεθνής Κοινοβουλευτική Ένωση, το Inter-Parliamentary Union. Έξω το βάρος μου λοιπόν εκεί. Είχε φύγει η Έλσα Παπαδημητρίου, βουλευτής Αργολίδας τότε και εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο της IPU εκ μέρους της Ελλάδος. Την διαδέχτηκα λοιπόν μου, όταν ο Σαμαράς δεν ήθελε να με κάνει και υπουργό ή οτιδήποτε άλλο, μου λέει δεν πας και στην IPU. Πήγα λοιπόν στην IPU και εκεί το μυρμήγκι έβγαλε φτέρα. Ήθελα να γίνω και να πάρω πόσα στην IPU. Αφιέρασα όλο το χρόνο μου σχεδόν. Πιο πολύ ήμουν στο εξωτερικό, στη Νέα Υόρκη, στη Γενέβη. Κάθε μήνα Γενέβες, Νέα Υόρκες, να μπω μέσα και να προσπαθήσω να φτάσω σε ένα τμήμα. Εξελέγει όντως, αλλά ξέχασα την πιερία όμως. Δηλαδή, ερχόμουν στην πιερία ελάχιστα. Ο λαός με τιμώρησε. Ο λαός και μάλιστα στην επαρχία σε θέλησε στο γάμο, στη βάπτισή του, να τον αγκαλιάζει, να τον φυλάς. Την κυρία Γέννη, στην εκκλησία. Είσαι κοντά σε όλα τα μεγάλα και μικρά events. Άρα λοιπόν τιμωρήθηκα και καλά έκανα που με τιμώρησαν. Εντάξει, άλλο θα μου πει και μου έλεγαν πολλοί ότι γιατί ξέρετε, είχα τότε 3 βασικά όπλα τα οποία μου έδωσαν φτερά. Που λέω το μιμή και έδωσε φτερά. Είχα κάνει 4,5-5 εκπαίδευση το καθεστώ τη IPU. Αλλάζει κατηγορία όταν έχει κάνει 4 χρόνια τουλάχιστον υπουργό, 12 χρόνια βουλευτή. Εσείς είχατε συμπληρώσει τα ποινικά πρόσφατα προφανώς. Και καθηγητή πανεπιστημίου, δηλαδή είχα την ακαδημαϊκή ιδιότητα, είχα την. Πάνω από 10 χρόνια βουλευτή και είχα φυτεύσει στην διακυβέρνηση τη χώρα μου. Δεν το είχε κανένα άλλο από τα τέτοια. Αυτό μου έδωσε, νόμιζα ότι κάτι έγινε. Ο ιδανικό υποψήφιο. Ναι, ο ιδανικό υποψήφιο λοιπόν, εκ μέρου τη Ελλάδο και εκ μέρου των Ευρωπαϊκών κρατών. Δεν θέλεις και πολύ να πάμε τα μυαλά σου αέρα, λοιπόν, και να ξεχάσεις την. Μ' αρέσει γιατί παραδέχεσαι σπάλματα του παρελθόντος. Πίστευα ότι έχω ένα γραφείο πίσω. Θέλει δύναμη να το κάνεις αυτό. Ποτέ δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Να ξέρεις κάτι ότι. Λέω ο πατέρας μου ότι όλες τις δουλειές πρέπει να τις κάνεις μόνος ουσιαστικά και να εμπιστεύεις μόνο τον εαυτό σου. Εγώ άφησα τη δουλειά, την τρέχουσα δουλειά, την τρέχουσα δουλειά της καθημερινότητας, την διαιρία, την άφησα στο γραφείο μου. Όσο καλό και αν είναι ένα γραφείο, δεν μπορεί να είσαι ο ίδιος. Δεν μπορεί να την κάνεις ο ίδιος, όσο καλή και αν είναι. Σε θέλουν τον ίδιο. Ο ψηφοφόρος, ο άνθρωπός σου κτλ. Θέλει να σε βλέπει εκεί. Να σου στείλει το χέρι. Θέλει το πρωί να είσαι στη μιλιά. Θέλει να είσαι στο πανηγύρι, στο τρίλοφο. Θέλει να είσαι. Ενώ παλιά τα ήξερα όλα τα πανηγύρια, ήξερα τα πάντα. Ήξερα πότε να πάω του προφήτη Ηλία, πότε να πάω σε ποιο χωριό να πάω τις Αγίες Παρασκευής, πότε να πάω εδώ, πότε να πάω εκεί. Το καλοκαίρι, λοιπόν, το κρίσιμο καλοκαίρι εκείνο του 2015. Εγώ έτρεχα στην Νέα Υόρκη και σε όλο τον κόσμο για να εκλέξω. Είχατε ξεχάσει ότι ψηφίζει η Κατερίνη. Είχα ξεχάσει ότι. Η πιερία, όταν έχασα, λοιπόν, εκλέχθηκα εκεί, αλλά έχασα στην πιερία, όλοι ψάχναν να βρούνε πού εκλεγόμουν και πού είναι η πιερία και πού είναι η Κατερίνη. Το συνειδητοποίησα, ήταν μια γροθιά, το συνειδητοποίησα. Ευτυχώς αυτό δεν μου φέρει καμία πικρία. Ξέρετε, είναι λίγο ημερών η πικρία, ο θυμός, η οργή, όλα αυτά είναι κακή σύμβουλη, είναι θανάσιμα αναρτήματα. Τα οποία πρέπει να πάρει βαθιές ανάσες.
να σκύψεις για λίγο, να πες για λίγο κάτω και αμέσως να σηκωθείς. Και να επανεκτιμήσεις τις καταστάσεις. Ευτυχώς, ξέρετε, εδώ είχα τις ασφαλιστικές μου δικλείδες. Το πανεπιστήμιο, από το οποίο αμέσως και εκεί στο πανεπιστήμιο πλέον, και εκεί το ίδιο πράγμα. Τους είχα αφήσει και εκεί, τόσα χρόνια από το 2000 μέχρι το 2015 ουσιαστικά, τους είχα ξεχάσει. Να ξαναγυρίσω στο πανεπιστήμιο. Εκεί πήγα και εκεί πλέον είχα κάνει άλλου είδους λάθη εντός εισαγωγικών εκεί. Εκεί θέλαμε να κάνουμε το μεγάλο κέντρο αποκατάστασης και το βάθμιο νοσοκομείο. Όλοι θέλουν να γίνει μεταξύ 424 και Παπαγεωργίου. Εγώ το πήρα από εκεί και το έφερα στο Αιγίνιο Πιερίας. Δεν το ήξερε κανένας που βρίσκεται το Αιγίνιο Πιερίας. Όταν ξαναγύρισε το πανεπιστήμιο, μου λένε πάνε στο Αιγίνιο τώρα. Τι ήρθε εδώ πέρα. Μας πήρε το κέντρο αποκατάστασης να το κάνει εκεί. Το οποίο τελικά και δεν έγινε. Το οποίο τελικά δεν έγινε για άλλους λόγους. Δεν βγήκα το 9 βουλευτής, αν και μου στήχησε 1.800.000 τότε μόνο η μελέτη της Grand Thornton. Το οποίο δεν έγινε, άλλαξαν οι συνθήκες, δεν έγινε τέλος πάντων. Και ούτε βλέπουμε όλα, να γίνεται κάτι. Και δύσκολα γίνεται τώρα πλέον. Ξέρετε, αν κάτι δεν γίνει στον καιρό του, κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κουλιός τον Αύγουστο. Έτσι είναι και στα θέματα όλα, στην ιατρική, στην πολιτική, τα πάντα όλα έτσι. Όταν λοιπόν ξαναγύρισα στο πανεπιστήμιο, είδα τα πράγματα ότι δεν ήταν τόσο φιλικά για μένα. Ξαναγύρισα στην οικογενειακή επιχείρηση, η οποία εντωμεταξύ χάρη στον αδελφό μου και στον πατέρα μου είχε μεγαλώσει αρκετά και δυνατά. Χρειαζόμουν νέα χέρια, νέα μυαλά για το εξωτερικό. Δόξα τω Θεώ ήρθα στο ΣΕΒΕ εδώ, με αγκάλιασε ο ΣΕΒΕ. Ήμουν και παλιά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ξαναμπήκα στο Διοικητικό Συμβούλιο, έγινα πρόεδρος και δόξα τω Θεώ μπήκα στις διεθνείς αγορές δυνατά, με ταχύτητες. Ευτυχώς οι ξένοι συνάδελφοι στο Μόναχο και τα ξένα κέντρα εκεί δεν είχαν θυμώσει ποτέ μαζί μου. Εκεί με αγκαλιάσανε, με ανεβάσανε και κατηγορία μάλιστα να κάνω μαθήματα κτλ. Άρα λοιπόν μπορώ να πω ότι καλό μου κάνανε και οι. Φαίνεται πιο έξυπνοι από μένα, οι ψηφοφόροι και τις πιερίες. Πάντα νομίζω ότι ο λαός είναι. Πάντα ο λαός έχει το δικό του ένστικτο, μου κάνανε καλό να συνειδητοποιήσω ορισμένα πράγματα και να αφοσιωθώ σε κάποια άλλα πράγματα τα οποία δόξα τον Πανάκαθο, δόξα τον Θεό, δοξάζω και κάνω τον σταθμό μου συνέχεια ότι αυτή η αρνητική ψήφος και ότι δεν με εκλέξαν βουλευτή το ιδιαίτερα το 2015. Βγήκε κάτι θετικό στη ζωή σας. Αυτό ήταν πολύ καλό για μένα, γιατί έκανα πράγματα τα οποία τα είχα ξεχάσει, ξαναγύρισα τον εαυτό μου. Κύριε Κωνσταντόπουλε, δεν θα ήθελα, είστε χύμαρος πραγματικά, δεν θα ήθελα να κλείσω τη συνέντευξη. Θα μπορούσα να κάτσω να συζητάω ώρες μαζί σας. Αλλά μου θίξατε δύο θέματα για τα οποία θέλω να τα πούμε και να κλείσουμε με αυτό το πράγμα. Ναι. Μου μιλήσατε για την οικογενειακή επιχείρηση. Πραγματικά έχετε μια πολύ πετυχημένη επιχείρηση στη Γιατερίνη. Κυρίως μιλάω για αυτήν που ασχολείται με τα λάδια, με τις ελιές και τα παράγωγα της ελιάς. Δεν μιλάω για το άλλο κομμάτι. Εκεί όμως είστε όλοι οικογενειακοί. Είστε ο αδερφός, τα παιδιά, τα νύψια, δουλεύετε όλοι μαζί. Και μάλιστα μαθαίνω και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πώς το καταφέρετε όλο αυτό, γιατί όπου δουλεύουν οι οικογένειες μαζί, πάντα υπάρχουν προβλήματα. Σε αυτό το θέμα με καλούν παντού να κάνω διαλέξεις πάνω στη δομή των οικογενειακών επιχειρήσεων. Πρόσφατα έκανα στο Intercontinental στην Αθήνα μια διάλεξη ολόκληρη, όπου με κάλεσε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και στον κόσμο, εκεί, PMG, για να μιλήσω για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, γιατί η διαδοχή του το δούλεψε το θέμα αυτό πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, η πρώτη γενιά πάντα δημιουργεί. Δημιούργησε την εταιρεία ο πατέρας μου το 1956. Ήρθε στην Κατερίνη τότε, παντρεύτηκε τη μητέρα μου από την Καλαμάτα, όπου και ο πατέρας του είχε μια μικρή, κάτι αντίστοιχο στη Μεσσηνία. Η μητέρα μου γεννημένη από πρόσφυγες γονείς στη Νέο Κεσάρια Πιερίας, μετά στην Κατερίνη, με πολλές δεξιότητες την επάλυψε την εταιρεία αυτή. Ήρθε η δεύτερη γενιά, ο αδελφός μου και εγώ, ο οποίος αδελφός μου με ειδικές σπουδές, μηχανολόγος, μηχανικός, μεταπτυχιακά στην Ελιά και στο Λάδι κτλ. Ασχολήθηκε δυνατά. Εγώ, όσο μπορούσα, όσο ήμουν στη Γερμανία, δούλευα τη Γερμανία και τις εξαγωγές εκεί και τις εκθέσεις και σας είπα μετά ξαναγύρισα. Και φυσικά τώρα έρχεται η τρίτη γενιά, η οποία είναι ο γιος μου, ο οποίος έκανε αυτές τις ειδικές σπουδές τόσο στην οικονομία στο Λονδίνο, όσο και μετά στην κοινοτομία και στο e-business και τώρα έχει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μάλιστα. Ο ανεψιός μου, ένας ο οποίος σπουδάζει χημικός, ο άλλος τελείωσε οικονομολόγος στο ΠΑΜΑΚ. Υπάρχει λοιπόν η τρίτη γενιά η οποία, και το μυστικό είναι να μπορέσει αυτά όλα αυτές τις τρεις γενιές να δουλεύουν κάτω από την ίδια σκέπη. Η συνέργεια λοιπόν. Η συνέργεια λοιπόν, και φυσικά είναι ο συνδετικός κρίκος. Αυτός ο οποίος είναι ο πατέρας μου, ο οποίος αν και 90 ετών είναι από το πρωί με το βράδυ στο εργοστάσιο, αρνείται να βγει σύνταξη, συνεχίζει να πληρώνει τις εισφορές στο ΤΕΒ εδώ και 60 χρόνια, εδώ και παραπάνω, εδώ και 70 χρόνια. Είναι ο μακροβιότερος ενεργός του ΤΕΒ, ο οποίος τώρα ο ΑΕ,
ο οποίος συνεχίζει ακόμη και δεν δέχεται να βγει σύνταξη και πληρώνει, ενώ θα μπορούσε να βγει εδώ και 50 χρόνια. Αυτά λοιπόν είναι. Όλα είναι θέμα χημίας, όλα είναι θέμα να δουλεύεις κάτω από την ίδια σκέπη, τον ίδιο σκοπό. Λέει κάτι ο πατέρας μου, το οποίο το έχω συνειδητοποιήσει μετά, λέει ανθρώπους 100 ετών έχω δει, εταιρείες 100 ετών στην Ελλάδα σπάνια βλέπουμε. Και μας έδωσε την παρακαταθήκη αυτή η εταιρεία να συμπληρώσει κάποτε, να γιορτάσαμε πρόσφατα τα 60 χρόνια, να αξιωθούμε, να δούμε και τη λειτουργία με 100ετή λειτουργία. Να δούμε και τέταρτη γενιά λοιπόν στην εταιρεία αυτή, η οποία έχει απλωθεί πλέον όχι μόνο παραγωγικά σε όλη την Ελλάδα, με καταστάσεις στην Καλαμάτα, στην Κατερίνη, βασικά η έδρα μας, όπου δουλεύουν πάνω από 350 άτομα στην Κατερίνη, κοντά σε 400 άτομα επί ετήσιας βάσης, όχι χωρίς σταματημό. Ελάχιστοι λίγοι δουλεύουν στο εργοστάσιο της Καλαμάτας, που ασχολείται μόνο με τα pop προϊόντα της περιοχής και με το λάδι της Μυσσηνίας. Και το αντίστοιχο της Σταμοντανιά της Χαλκιδικής, όπου και εκεί υπάρχει μια μονάδα. Είναι οι δύο ενώσεις, δηλαδή των Μουδανιών και της Μεσσηνίας, οι οποίες ήρθαν κατά από τη σκέψη της Κωνσταντόπουλος ΑΕ. Με αποτέλεσμα σήμερα η Κωνσταντόπουλος ΑΕ να δουλεύει το 1 τέταρτο περίπου της ετήσιας παραγωγής ελιάς της χώρας. Φαίνεται ο πατέρας σας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο να μεγαλώσει δύο γιους και να τους κρατήσει κοντά του και αγαπημένους μεταξύ τους. Και αυτό πάει από πατέρα σε γιο και από γιο σε. Είναι πολύ υπόθεση, γιατί πρέπει να, δεν είναι να είναι ομονιασμένα μόνο τα αδέλφια, πρέπει να είναι και οι νύφες ομονιασμένες και τα εγγόνια ομονιασμένα. Και φυσικά να υπάρχει και να δημιουργηθεί ένα στυλ εταιρικής διακυβέρνησης πλέον, ώστε η εταιρεία να συνεχίζει να λειτουργεί κάτω και από αντίστοιχες συνθήκες. Μαθαίνω ωστόσο ότι στις επιχειρήσεις σας απασχολείται πάρα πολλούς νέους επιστήμονες, κυρίως από την πυρία, σαν τοπικιστής που είστε, αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Και γενικά σας αρέσει να δίνετε ευκαιρίες στους νέους επιστήμονες για εργασία και ανάπτυξη. Και είναι κρίμα αυτό που βλέπουμε να γίνεται, να φεύγουν οι νέοι μας στο εξωτερικό. Πείτε μας λίγο, μιλήστε μας δύο λόγια γι' αυτό, δύο σύντομα λόγια γι' αυτό. Η εταιρεία πρέπει να επενδύσει στη νέα γενιά, στα νέα μυαλά. Ένα μεγάλο, ξέρετε, η πολιτική μου κάνει ένα καλό. Ότι έμαθα να βλέπω, να ξεχωρίζω τους ανθρώπους, να έκανα άφθονα λάθη στην επιλογή συνεργατών. Δεν θέλησα να κάνω τα ίδια λάθη στην εταιρεία. Εκεί στην πολιτική αναγκαζόμουν να βάλω τον πολιτικό παράγοντα, το κομματικό παράγοντα μέσα. Τώρα το μόνο παράγοντα που βάζω είναι την αξιοκρατία. Δηλαδή ψάχνω να δω ούτε τζάκια, ούτε μεγάλες οικογένειες που θα μου φέρουν ανθρώπους που να έχουν όρεξη για δουλειά και γνώση. Ψάχνω φτωχόπεδα τα οποία να έχουν τεράστια όρεξη για δουλειά. Ψάχνω να δω ανθρώπους οι οποίοι να το λέει η ψυχή τους. Ψάχνω να δω άτομα τα οποία μέσα να ζουν στην πιερία πάνω απ' όλα, να αγαπούν την πιερία, να αγαπούν τις πιερικές επιχειρήσεις, να έχουν όρεξη για δουλειά και εκεί δεν διστάζω να τους δώσω ό,τι θέλουν. Να τους στείλω να τους δώσω τα προσόντα, να τους δώσω τα φτερά να πετάξουν. Και χθες συγκινήθηκα που εδώ μου είπανε ότι ο Κωνσταντόπουλε έχεις την καλύτερη που έχουμε δει στον ποιοτικό έλεγχο. Είναι μια. Εγώ το λέω και ονόματα. Η Φωτεινή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πετάει. Ο Γιάννης που έχω, λέω κανονικά τους ονόματα. Ο Γιώργος, το επιστημονικό προσωπικό που έχω στην εταιρεία πλέον είναι πιερείς. Αγαπάνε την πιερία, αλλά είναι καλύτεροι από τους καλύτερους. Βρήκα ένα παιδί στο SAP τελευταία για να κάνει το νέο λογισμικό της εταιρείας. Αυτό το βρήκε ο γιος μου. Μπήκε αυτό στα βήματα και βρίσκει και μάλιστα. Τους βρίσκει και τους προστατεύει σαν κόρη οφθαλμού. Τους βρίσκει και τους ανακαλύπτει μέσα στην πιερία. Με αγγελίες τις οποίες βγάζουμε, με συνεντεύξεις τις οποίες παίρνουμε και μάλιστα αυτό τον ανακάλυψε από την πιο φτωχή οικογένεια ίσως της πιερίας. Ναι. Εσύ που είσαι και γεωμανωματής, ξέρεις από «Αφού der Heide blüht eine kleine Blume Lein», λένε οι Γερμανοί. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή και στο πιο άσχημο αγρό μπορεί να φυτρώσει το πιο ωραίο λουλούδι. Το πιο όμορφο λουλούδι. Και τέτοια λουλούδια ανακαλύπτουμε συνέχεια στην πιερία, αγριολούλουδα πολλές φορές. Το οποίο όμως θα κάνουμε τα πιο ωραία λουλούδια που υπάρχουν. Και αυτοί μας δίνουν φτερά στην εταιρεία Olympe Κωνσταντίνης ΑΕ να πετάει ακόμη πιο δυνατά. Κλείνω με μία ερώτηση στον Γιώργο τον Κωνσταντόπουλο, όχι στον κύριο Κωνσταντόπουλο τον πρόεδρο του ΦΕΒΕ, όχι στον κύριο Κωνσταντόπουλο τον υπουργό, τον Γιώργο. Τώρα, αυτό τον καιρό, πώς περνάς τον ελεύθερό σου χρόνο μέσα, μόνο σου με την οικογένεια, πού σου αρέσει να ξοδεύεις τον ελεύθερό σου χρόνο, κύριε Κωνσταντόπουλο. Για πρώτη φορά στη ζωή μου ανακάλυψα πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος και πόσο ωραίος είναι ο κόσμος. Ξέρετε, ερχόμουν στην Κατερίνη Σάββατο πρωί, συνήθως η Παρασκευή βράδυ, και από την Παρασκευή το βράδυ Σάββατο πρωί σε 6 ώρα μέχρι την Κυριακή το πρωί έκανα πολιτικό γραφείο βλέποντας εκατοντάδες ανθρώπους, μην μπορώντας να πάρω μία ανάσα. Και όταν ερχόμουν κουρασμένος και δεν ξεχνούσα το όνομα κάποιου, δεν με ξαναμιλούσε. Τώρα πλέον μπορώ να ασχοληθώ με τον εαυτό μου.
να ανακαλύψω πράγματα, να αδυνατήσω πάνω απ' όλα. Ναι, να τρέχω, φαίνεστε, έπρεπε να το πω, φαίνεστε αδυνατισμένος πολύ. Να μην τρέχω από ταβέρνα σε ταβέρνα για χάρη των ψηφοφόρων ή να μην λέω όχι ποτέ στα φαγητά. Δίνω πλέον ανάσταση στον εαυτό μου. Ανακαλύπτω το βουνό, ανακαλύπτω το ποδήλατο με το οποίο έχω γίνει λάτρης, να τρέχω στον Όλυμπο, στα Πιέρια, εδώ στον Χολομόντα, στο Πανόραμα, στη Θέρμη, σε όλα τα μακεδονικά βουνά. Και να ξοδεύετε πολύ περισσότερο χρόνο με την οικογένειά σας, που τη σύζυγό. Να βρίσκω χρόνο με τη γυναίκα με την οποία γνωριζόμαστε από τα φοιτητικά μας χρόνια, είμαστε μαζί, να κάνουμε ταξίδια πολλά μαζί, να τη βοηθάω στα δικά της ενδιαφέροντα, με το γιο μου, τον οποίο και εκείνον τον. Όταν μπήκα στην πολιτική ήταν 3 χρονών, που δεν κατάλαβα πότε μεγάλωσε, τον μεγάλωσε ουσιαστικά η γυναίκα μου, στα καλύτερα σχολεία κτλ. Αλλά εγώ απών συνήθως και πάντα απών, με τα λάθη, με πολλά λάθη. Ξέρεις, κάνεις μια ενδοσκόπηση, κοιτάς τον εαυτό στα λάθη που έκανες και σε οικογενειακό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο. Ευτυχώς είμαστε μια δεμένη οικογένεια με τη γυναίκα μου, με το γιο μου, με τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τον αδελφό μου, τα νύψια μου. Είμαστε μια πολύ σφιχτή οικογένεια. Δικαιολογούμε και καταλαβαίνουμε τα λάθη του ενός που έκανε εις βάρος των άλλων φορές, τα συγχωρούμε. Υπάρχει, ξέρετε, και όλα αυτά βοηθάει ότι υπάρχει μια χριστιανική παιδεία, μια ορθόδοξη παιδεία, που βασικό της στοιχείο είναι η συγχώρεση. Πολύ σημαντικό. Που σημαντικό της στοιχείο στην όλη πορεία είναι η αλληλοκατανόηση, η συγχώρεση, να μπορείς να κοιτάς, να βλέπεις, να πιστεύεις πάνω απ' όλα, να πιστεύεις τη λέξη πίστη, να ξαναβρίσκεις έννοιες όπως είναι η εμπιστοσύνη. Να σκύβεις όταν ο άλλος πέφτει κάτω να τον σηκώνεις, να μην τον αφήνεις κάτω να είναι πεσμένος κάτω, να τον σηκώνεις όταν το έχει ανάγκη να τον σηκώνεις και να ξέρετε ότι έπεσα πολλές φορές και ξανασηκώθηκα. Και αυτό το οφείλω και στη γυναίκα μου και στον αδελφό μου και στο γιο μου, στον πατέρα μου, στη μητέρα μου, στην ύφη μου, στα νύψια μου, σε όλη την ευρύτερη οικογένεια οι οποίοι όταν έπεσα δεν είπαν αδελφέ, θείε, πατέρα, σύζυγε γιατί έπεσες, τι έφτιαξε, τι λάθη έκανες. Αλλά μου δώσανε χέρι να σηκωθώ και εκεί πραγματικά του το οφείλω αυτό. Και το ίδιο κάνω και εγώ. Σε άτομα τα οποία είτε είναι φίλοι είτε είναι συγγενείς, είτε όταν πέφτουν, έχω μάθει και θέλω να του σηκώνω. Κύριε Κωνσταντόπουλε, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ειλικρινή συνέντευξη από καρδιάς που μου δώσατε. Σας δεσμεύω την επόμενη φορά να ξαναβρεθούμε, να έχετε κάτι επίσης να μου πείτε. Σας εύχομαι και πάλι καλή θητεία στη δεύτερη θητεία που αναλάβατε σαν πρόεδρος του ΣΕΒΕ. Και αν έχετε κάποιο μήνυμα στους ανθρώπους εκεί έξω, παρακαλώ, κοιτάξτε την κάμερά σας και πείτε το. Εγώ θα ήθελα να πω ιδιαίτερα στους πιερίες, στους νέους πιερίες. Θέλω έτσι να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω ότι το μέλλον είναι μπροστά τους. Ζούνε στον πιο ευλογημένο τόπο. Έχει το πιο ωραίο βουνό, το πιο διάσημο βουνό. Ένα βουνό που εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο το γκουγκλάρουν καθημερινά για να δουν ποιο είναι. Είναι δίπλα μας. Είναι η πηγή του πλούτου μας. Είναι το μέλλον μας. Η Πιερία είναι ένας ευλογημένος τόπος που έχει τα πιο ωραία προϊόντα, τα πιο ωραία ακτινίδια, τα πιο ωραία σταφύλια, τα πιο ωραία καπνά. Έχει τις πιο ωραίες θάλασσες. Έχει τις πιο ωραίους ανθρώπους, τους οποίους μπορείς να βγεις έξω όταν είσαι πεσμένος κάτω και να σου δώσουν χέρι να σηκωθείς. Έχει ανθρώπους που σε χαμογελάνε ακόμη. Δεν έχει ίσως το κοσμοπολίτικο. Δεν έχει το ψεύτικο των μεγάλων πόλεων. Έχει το ανθρώπινο. Έχει ακόμη γειτονίες, είτε αυτές οι γειτονίες είναι στο Μιλάβλακο, είτε είναι στα Χεράδικα, είτε είναι στα Αστικά, είτε είναι στα Ευαγγελικά. Οπουδήποτε και αν είναι αυτές οι γειτονίες. Είναι ωραίες γειτονίες να τις περπατήσεις, να τις κάνεις ποδήλατο, να γυρίσεις. Έχει ωραία χωριά. Απίθανα χωριά. Απίθανα πανηγύρια. Απίθανους ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να πιείς το πιο ωραίο τσίπρο που μπορείς να πιείς ποτέ στη ζωή σου. Να φας τους πιο ωραίους μεζέδες. Να κάνεις τις πιο ωραίες πολιτικές συζητήσεις. Θέλω απευθυνόμενο σε αυτά τα νέα παιδιά να τους πω να μείνουν εκεί στην Πιερία, να δουλέψουν για την Πιερία, να μην ακούσουν τις σιρήνες να φύγουν από την Πιερία. Είμαστε εδώ, έχουμε λοιπόν στην Κατερίνη τα καλύτερα σχολεία, έχουμε τον καλύτερο αέρα, έχουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο, αρκεί να το πιστέψουμε, αρκεί να δώσουμε τα χέρια όλοι μαζί να γίνουμε μια γροθιά για την Πιερία μας, για την Κατερίνη μας, για τον Όλυμπό μας. Σας ευχαριστώ πολύ.